Νούμερο 3, ήλθε η ώρα να δούμε ένα αφιέρωμα στον Πιτ Παπαδάκο. Έτσι. Ο Πιτ Παπαδάκος, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλος. Μεγάλος. Μελλοντολόγος. Μελλοντολόγος. Και σύμφωνα με την έναρξη του αφιερώματος στον Πιτ Παπαδάκο, δύο πράγματα προέκυψαν από το Big Bang. Το σύμπαν και ο Πιτ Παπαδάκος. Και για το σύμπαν δεν είμαστε και σίγουροι 100%. Τα επόμενα λεπτά είναι ένα αφιέρωμα φόρος τιμής στη διαδρομή 25 χρόνων του Πιτ Παπαδάκου. Καλάβατε, έτσι γεννήθηκε ο Πιτ Παπαδάκος. Και σεμνό αφιέρωμα για τα 25 χρόνια του Πιτ Παπαδάκου, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει γράψει και βιβλία, βέβαια. Είναι συγγραφέας. Ναι. Για να το δούμε, το λέει και ο ίδιος. Έκανα επίτηδες 7 βιβλία για να έρθω κοντά στον κόσμο. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορώ να πω. Είπε ότι έγραψε 7 βιβλία και έδειξε το Έτσι νίκησα το Σατανά. Καλά. Και το Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 2. Εμείς ψάξαμε, θέλουμε να βρούμε όλη τη βιβλιογραφία. Όλα. Και την βρήκαμε και σας την παρουσιάζουμε. Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 1. Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 2. Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 3. Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 4. Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 5. Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 6. Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 7. Έτσι νίκησα το Σατανά νούμερο 8. Έρχεται. Παπαδάκο Σατανάς 8 μήνες. Δεν μπορείτε να βάλε πια. Ο Σατανάς. Τι εμφάνιση έκανε ο Σατανάς. Με τα δεύτερα κατέβηκε. Μας έσκησε ο Παπαδάκος. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και την. Είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς που δεν είμαστε συγγραφείς εκτός από σένα, Γιάννη. Μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα για την διαδικασία που ένα συγγραφέας. Ποια είναι η διαδικασία που οδηγεί ένα συγγραφέα στη συγγραφή ενός βιβλίου? Τελευταίο μυθιστόρημα το έγραψα μέσα σε μια διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λέω στην γραμματεία μου γράφε. Και μετά βέβαια το δίνω στους συνεργάτες μου να μου βάλουν τη σάρτσα κτλ. Έτσι και ο Τολστόι, κυρίες και κύριοι, την Άννα Καρένινα, μην γελάς, έτσι την έγραψε. Είπε, γράφε στην γραμματέα μου, είναι μία που ερωτεύτηκε έναν και μετά αυτοκτόνησε. Μετά πήραν οι συνεργάτες, βάλαν και το τρένο μέσα και να το Άννα Καρένινα. Βγήκε κατευθείαν έτοιμο. Τα απλά πράγματα. Αθήνα Θεσσαλονίκη έγραψε πίσω από το χαρτί των διοδίων την κεντρική και την έδωσε στη γραμματεία. Και μετά έχουμε φοβερή δημοσιογραφική ερώτηση στο καπάκι. Τελικά. Το μάτι μας, η κόρα μας, η ματιά μας. Όχι η ψύχα μας, βρε Αλέξανδρε, ποια κόρα μας. Ξέρω ψημένε, ποια κόρα. Επίσης, σε περίπτωση που έχετε προσπαθήσει να ψυχαναλύσετε τον εαυτό σας, να πάτε σε ψυχαναλυτές, σε ψυχιάτρους και δεν τα καταφέρατε, σας δίνουμε το επόμενο βήμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έρχονται σε μένα αυτοί οι άνθρωποι, η πόρτα, η δική μου είναι η πόρτα μετά τον ψυχίατρο. Εκεί που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια, αναλαμβάνει ο Πιτ Παπαδάκος. Και το επόμενο βίντεο θα μας εξηγήσει γιατί τραβήξαμε όλα αυτά που τραβήξαμε την πενταετία της Νέας Δημοκρατίας. Λέτε εμένα να με ρωτήσετε το περιβάλλον του Καραμανή, που κάθε κυβέρνηση με ρωτάει για τα πάντα. Καταλάβατε, αποκαλεί έγινε. Ο Παπαδάκος λέγει την αλήθεια. Ο Παπαδάκος ήταν ο συμβουλάτορας του πρωταθλητή στο PlayStation Κωστάκη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε μερικά δικά σας SMS που επικεντρώνονται για κάποιο λόγο στον Πιτ Παπαδάκο. Έτσι. Λοιπόν, ο Πιτ Παπαδάκος είναι μια πόρτα μετά τον ψυχίατρο, γιατί μετά την πόρτα. Μα, ναι, η μετά την πόρτα του Πιτ Παπαδάκου είναι η πόρτα του Σατανά που χάνει 8-0. 8-0. Ναι, επίσης, αλλά υπάρχει. Πες τα δω. Υπάρχει και αντίθετη άποψη. Πολύ διαδεδομένο στους κύκλους των σατανιστών είναι το βιβλίο «Πώς νίκησα τον Πιτ Παπαδάκο 7-1. Επίσης θα κυκλοφορήσει η σειρά βιβλίων «Πώς νίκησα 10 σουβλάκια 7-0. Και ένα πραγματικό γεγονός, ρώτησαν τον Πιτ Παπαδάκο γιατί πέρυσι είχε προβλέψει λάθος ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Και είπε ότι τα play-off δεν μπορούσε να τα δει στη γυάλινη σφαίρα. Ξέρεις τι δύσκολο που είναι. Έχει ο Πιτ Παπαδάκος τα ωριά του.